το σημαντικό είναι ότι ξεκινάει η μελέτη. Ο μηχανικός έχει έρθει εδώ για να ξεκινήσει η μελέτη για την περίφραξη και την ισοπαίδωση του διαδρόμου, της επέκτασης των αγρών του αεροδρομίου μας. Δηλαδή του χώρου που έχει απαλωτριωθεί εδώ και 2 χρόνια. Αυτό όπως ξέρετε είχε κολλήσει για αρκετό χρονικό διάστημα. Υποχρεώθηκα εγώ να βγω και να κάνω μια δήλωση ότι πρέπει να προχωρήσουν και να κάνω και μια συνεργασία. Πρέπει να προχωρήσουν σε επιβολή προστίμων κατά των πρώην ιδιοκτητών, οι οποίοι παραμέναν μέσα στην δημόσια πλέον έκταση. Και μέσα σε 1,5 μήνα είχαμε τη δυνατότητα πλέον να είναι όλες οι εκτάσεις να έχουν παραδοθεί νομίστη και στην κτηματική υπηρεσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι η μελέτη για την ισοπαίδωση, clear way πλέον. Και βεβαίως να βγει το έργο, αφού έχουμε την πρώτη εκτίμηση του κόστους, αυτό μπορούμε να την έχουμε την προεκτίμηση εντός 15 ημερών, να γίνει και η ανάλογη προκήρυξη. Αυτό προέλθει μέσα από μια στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών, τον κ. Χρυσοκοϊδη. Και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει δέσμευση από πλευρά του Υπουργού ότι θα προχωρήσει το έργο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη. Υπάρχει άνθρωπος που το χειρίζεται και από το γραφείο του Υπουργού εκτός από την ΗΠΑ και νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει στα χρονοδιαγράμματά μας. Θα το παρακολουθώ και εγώ πάρα πολύ στενά. Ενδιαφέρει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, της χιόνικης κοινωνίας, το ζήτημα του αεροδρομίου, ενδιαφέρει το σύνολο των αιρετών της Χίου, δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, τον υπουργό, τον κ. Μηταράκη. Νομίζω ότι με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων θα μπορούμε να έχουμε γρήγορα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο λόγος για αυτή την καθυστέρηση, δηλαδή έγινε να υπολογιστεί. Να σας πω τι γίνεται. Δεν υπήρχαν χρήματα να προχωρήσει το έργο. Ξέρετε τι γίνεται, υπήρχε το εξής. Είναι 2 τα προβλήματα. Βέβαια είναι περισσότερο νομικά, αλλά θα τα αναφέρω εδώ. Όταν κάποιος παραλαμβάνει τα χρήματα της αποζημίωσης επειδή απαλωτριώθηκε το ακίνητό του, δεν είναι αυτομάτως, δεν κάνει αυτομάτως και την παράδοση της νομής. Δηλώνει ότι θα το παραδώσει και παίρνει τα χρήματα. Παραδέχεται την νομή, θα παραδώσει την νομή. Δυστυχώς τα χρήματα θα παίρνει από το Ταμείο Παρακαταστικών, δηλαδή την εφορία. Την νομή πρέπει να την πάσει να την καταθέσει στην κλιματική υπηρεσία. Σε πολλές περιοχές είναι στο ιδιοκτήριο, εμάς είναι σε τελείως διαφορετικό. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα κάποιος να μην πηγαίνει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Να έχει πάρει μόνο τα χρήματα, αλλά να μην πηγαίνει να παραδώσει την νομή. Ενδεχομένως και να έχει ξεχαστεί και σε πολλές περιπτώσεις ο άνθρωπος αυτός και να μην ήξερε καν ότι έπρεπε να το κάνει, να του έχει διαφύγει. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Ότι εάν δεν πηγαίναμε τη διαδικασία που πρότεινα εγώ και κάναμε τη συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία και το κοινωνικό σύμβουλο του Δημοσίου για να προχωρήσουμε σε συνεννόηση με το κοινωνικό σύμβουλο του κράτους, δηλαδή να πούμε ότι όποιος δεν φύγει θα του επιβληθούν πρόστιμα για παράνομη κατοχή και νομή δημοσίας έκτασης δημοσίου κτήματος, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια ιδιαίτερη αγωγή του ελληνικού δημοσίου κατά του πρώην ιδιοκτήτη, η οποία όπως καταλαβαίνετε λόγω της καθυστέρησης που επικρατεί πολλές φορές σε τέτοιου είδους δίκες, θα μπορούσε να διαρκέσει και 3 ή 4 χρόνια, επομένως να πάμε πίσω στην τετραετία. Επομένως, ήταν εν μέρει γραφειοκρατικό και εν μέρει ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε, αν θέλετε, και με τη συμβουλή τη δική μας να τρέξει πολύ πιο γρήγορα και να μπορέσουμε έτσι να το ξεμπλοκάρουμε από όποιες τυχόν έτσι κακοτοχές είχε βρεθεί. Εκτιμώ, και εδώ πρέπει να είμαι σαφής, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πρώην διοκτητών ή ενοικιαστών οι οποίοι ήταν μέσα στα ακίνητα δεν βρισκόντουσαν κακόβουλα, αλλά βρισκόντουσαν με μια διαδικασία ενδεχομένως άγνοιας ή αμέλειας. Και σε αυτή την κατεύθυνση εξηγείται και το γεγονός ότι αποδόθηκαν τόσο γρήγορα αυτές οι νομές οι οποίες εκκρεμούσαν. Να ρωτήσω κάτι. Λέμε ότι λοιπόν οι εργασίες θα ξεκινήσουν περίπου τον Ιανουάριο, αν όλα πάνε καλά. Αυτό προποθέτει ότι θα δοθούν τα χρήματα, τα οποία θα καταδείξει η μελέτη. Γίνεται και αυτή η διαδικασία, δηλαδή περιφράζει το χώρο ή ό,τι τέλος πάντων προβλέπεται. Μετά από αυτό το στάδιο, τι γίνεται. Λοιπόν, καθ' τα χρήματα δεν είναι πάρα πολλά. Για να μην δημιουργήσουμε ένα επιπλέον άγχος στον πολίτη ο οποίος μας ακούει. Τα χρήματα είναι της τάξης περίπου των 150.000. Μπορεί ενδεχομένως να πει παραπάνω, αλλά αυτή είναι η αρχική εκτίμηση που υπάρχει από την υπηρεσία. Το σχετικό κονδύλι έχει δεσμευθεί το Υπουργείο ότι θα το διαθέσει. Εφόσον δεν υπάρχει στον υπολογισμό της ΕΠΑ, θα το διαθέσει απευθείας στο Υπουργείο ή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι τέλος πάντων το ποσό εκείνο το οποίο θα μας δημιουργήσει την καθυστέρηση. Και αναφέρομαι βέβαια στο clear way, δηλαδή περίφραξη και κατεδάφιση. Το
ζήτημα το οποίο έχει ακολουθεί όμως είναι το δύσκολο κομμάτι. Εδώ τώρα τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε μία μελέτη η οποία ουσιαστικά θα μας πάει το δρόμο που βρίσκεται ανατολικά. Ξέρετε, εκεί κάνει ένα φρύδι ο δρόμος, ο παραλιακός της Χίου. Θα πρέπει να τον πάει παραμέσα, περίπου 70 μέτρα μέσα ή 50 μέτρα μέσα, για το σώστο ο δικός άξονας να πέσει περίπου 70-80% μέτρα από τον άξονα του διαδρόμου. Εκεί λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα, γιατί είναι μια ακριβή μελέτη. Άποψή μου, και είναι πρότασή μου και προς την δημοτική αρχή και προς την περιφέρεια. Προφορικά την έχω διατυπώσει. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μελέτη. Να δώσουμε τη δυνατότητα να ανασάνει ο αστικός ιστός της πόλης μας. Να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο στη θάλασσα. Να μην κάνουμε μόνο για 100 μέτρα δρόμου αυτή τη μελέτη, αλλά να την κάνουμε μέχρι περίπου το ναυτικό όμιλο Χίου. Και με αυτόν τον τρόπο, μέχρι την παραλία θέλετε του ναυτικού όμιλου. Και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε χώρο πρασίνου, παραλιακή ζώνη περιπάτου, ποδηλάτου, ελεύθερου χρόνου, ούτως ώστε να ανασάνει και να δημιουργήσουμε μέτωπο στη θάλασσα σε μια πόλη που ασφιχτιά και που οι κάτοικοί τη, θέλουν το συστό που βλέπετε κάθε απόγευμα, θέλουν να έχουν χώρους περιπάτου. Επομένως, να αξιοποιήσουν αυτή τη μελέτη, η οποία θα κάνει, θα έχει και λιμενικό κομμάτι και θα έχει και θαλάσσιο κομμάτι, στην κατεύθυνση του να φτιάξουμε ένα μέτωπο στη θάλασσα. Είναι όμως κάτι το οποίο αυτό έχει δεσμευτεί επίσης ο Υπουργός, ότι μετά θα το χρηματοδοτήσει, θα το βάλει σε μια προτεραιότητα και το οποίο το έχουμε συζητήσει ούτως ώστε το επόμενο διάστημα να βρούμε τον τρόπο χρηματοδότησής του, για να μην κολλήσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι όμως κάτι το οποίο καταλαβαίνετε δεν θα γίνει το Γενάρη που λέμε ότι θα γίνει η περίφραξη. Όμως, αν θυμάστε, οι tour operators, οι άνθρωποι που τέλος πάντων φέρνουν εδώ τα charters, λένε ότι πρέπει να δούμε ότι κάνει το clearway τους ώστε να μπορούμε να κατεβάζουμε πιο χαμηλά τα αεροπλάνα και να μας κοστίζουν επειδή πρέπει να χρειαστεί να μεταφορτώσουμε ή να φορτώσουμε κάψιμα σε ένα άλλο μισή συνεργείο. Κύριε Τραντάπτη, μήπως αυτό ανοίγει όμως ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το να έχουμε δηλαδή μια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση για επέκταση στην ουσία του οικισμού μέσα στη θάλασσα, του δρόμου τέλος πάντων. Μήπως θα ανοίξουμε μέτωπο, αν κατάλαβα καλά, να γίνει κάποιο μπάζωμα στην περιοχή. Ότι δηλαδή άλλο ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, 200-300 μέτρων πόσο είναι του αεροδρομίου, και άλλο να πούμε ότι ξεκινάει πολύ πιο νωρίς. Μήπως μπλέξουμε και δεν θα δούμε ποτέ να ολοκληρώνεται αυτό το έργο. Εντάξει, αυτό που λέτε τώρα αφορά τη μελέτη. Ναι. Τη μελέτη, γιατί είμαστε... Δηλαδή, αν περιμένουμε το τέλος της μελέτης, δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι, ότι όχι, το κόδο έχετε γίνει. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη. Που θα κάνει, θα γίνει, ουσιαστικά δεν γίνει να γίνει για 100 μέτρα, θα μπορούσε να γίνει για 500 μέτρα, ώστε να έχουμε περισσότερο χώρο πρασίνου. Όμως αυτό δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει το έργο. Δηλαδή, το έργο μπορεί να αξιοποιήσει το κομμάτι που γυρνιάζει ουσιαστικά με το αεροδρόμιο. Το αν θα το αξιοποιήσει η Χιώτικη Κοινωνία, ο Δήμος Χίου, η Περιφέρεια, αυτό το τμήμα της μελέτης, δηλαδή του να μπορέσει να αναπτύξει μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και χώρους περιπάτου και πέρα από το κομμάτι το οποίο θα έχει να κάνει με το αεροδρόμιο, είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό έργο, δεν μπορεί να γίνει σε συνάρτηση με την επέκταση του αεροδιαδρόμου. Είναι όμως κάτι το οποίο θα μπορούσε να αναλάβουμε αυτή την ευκαιρία, να δούμε και τεχνικά αν γίνεται βέβαια, ούτως ώστε να λύσουμε ένα ζήτημα το οποίο πολλοί πολίτες το έχουν ως παράπονο για την πόλη μας. Πάρα πολλοί που θέλουν να πατήσουν περπατούν σε μέρη τα οποία δεν είναι και δεδομένως και πολύ κατάλληλα, δεδομένως υπάρχουν και κίνδυνοι διάφορα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να κλείσουμε ένα θέμα. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πάει πίσω η επέκταση προκειμένου να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο ως τεχνικό έργο.